Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθη, τον κύριο Κώστα Κατεμή, για να συζητήσουμε για το θλιβερό αυτό γεγονός της απώλειας ενός από τους σημαίνοντες ανθρώπους του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κορινθία. Κύριε Κατεμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κουκά. Είναι μια δύσκολη μέρα αυτή και για εσάς προσωπικά, γιατί με τον Νίκο Πετρόπουλο είχατε μια βαθιά πολυετή φιλία, αλλά νομίζω και μια μεγάλη και δύσκολη στιγμή και για τον συνδικαλιστικό κίνημα στην Κορινθία, που θρυνεί μια απώλεια από κάθε άποψη, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Πετρόπουλος ήταν εδώ και χρόνια, είχε φύγει από τα συνδικαλιστικά δρόμενα. Όμως παρόλα αυτά η απώλεια είναι μεγάλη. Είχε φύγει, κύριε Κουκά, από τα συνδικαλιστικά δρόμενα, αλλά ήταν πάντα παρόν και σαν φυσική παρουσία όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθειά του, αλλά και σαν νοερή παρουσία, γιατί το δημιούργημα που λέγεται συνδικαλισμός στην Κορινθία, μην ξεχνάμε ότι έχει στηριχθεί σε 3-4 άτομα, 5 άτομα το πολύ, και μια από τις βασικές πυλώνες του συνδικαλισμού, ένας από τους βασικούς πυλώνες του συνδικαλισμού στην Κορινθία ήταν ο Νίκος Πετρόπουλος. Ναι, είχαμε συνδεθεί με συνδικαλιστική φιλία και εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια. Είχα την τιμή στην πρώτη φορά που εξελέγει στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου να είμαι οργανωτικός του γραμματέας, ήταν πρόεδρος ο Νίκος. Και από τότε είχαμε μια συνεργασία άριστη και όσες φορές χρειαστήκαμε τη βοήθειά του, μας την έδινε αφιδώς. Ποτέ ο Νίκος δεν τσιγκουνεύτηκε και τη συμβουλή και την καλή κουβέντα. Ήταν με όλους τους πρώην παλιούς συνεργάτες του άνθρωπος που δεν στεκόταν μόνο στην αυρότητα, αλλά στεκόταν στην ουσία. Θα σου δίνε και την κατεύθυνση, θα σου δίνε και τη συμβουλή, γιατί κακά τα ψέματα ήταν ένας από τους λίγους στην Κορινθία που ήξερε την πρακτική του συνδικαλισμού. Γιατί πέρα από τις ατελείωτες ώρες που μπορεί να μιλάει ένας συνδικαλιστής για να αναφέρεται σε προβλήματα, όταν έρθει η ώρα της αποδείξεως και η ώρα του αγώνα, πρέπει να είσαι πρακτικός. Και ο Νίκος ήξερε την πρακτική του συνδικαλισμού, είτε στην επιθεώρηση, είτε σε τριμερείς διαφορές, είτε σε φιλιωτικές διαδικασίες. Ήταν εξπέρ, ήταν άνθρωπος που έδινε συμβουλή και είχε αποτέλεσμα η συμβουλή του. Κύριε Κατεμή, ρωτώ γιατί όλοι τα τελευταία ειδικά χρόνια, όταν ακούμε τη λέξη συνδικαλιστής, το μυαλό μας πάει σε κάτι αρνητικό. Το πρόσημο που μπαίνει είναι αρνητικό. Θα το έχετε δει και σε όλες τις έρευνες που γίνονται της κοινής νόμης. Ο συνδικαλισμός και οι συνδικαλιστές είναι κάτι μαύρο στην Ελλάδα. Μου έκανε όμως πολύ εντύπωση το γεγονός ότι, βλέποντας τα social media, τα σχόλια που έγιναν για τον θάνατο του Νίκου Πετρόπουλου, είχε πάρα πολλούς φίλους που τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα, ακόμα και στη λεγόμενη στην αντίπαλη πλευρά. Είναι αλήθεια και είναι γεγονός ότι ο Νίκος τόνιζε και τιμούσε την έννοια του συνδικαλιστή. Μπορεί σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, να έχει πάρει έτσι μια εντελώς διαφορετική διάσταση και να είναι εντελώς διαφορετική έννοια και να φτάνει σε σημείο να είναι και βρισιά ίσως. Αλλά ο Νίκος με την καθημερινότητα, με τον αγώνα του, με τη συμπεριφορά του, είχε μόνο φίλους και δεν είχε μόνο στην παράταξή του τη συνδικαλιστική ή την κομματική, είχε σε όλα τα επίπεδα και αντιπάλους. Αν και ήταν αρκάς, ήταν λάκωνας στην ομιλία. Ο Νίκος έλεγε λίγα, αλλά είχαν όλα ουσία. Ήταν λιτός και είχε τη συμπεριφορά του ηγέτη παλαιάς κοπής. Δηλαδή, ο Πετρόπουλος ήξερε να κάνει κινήσεις, ήξερε πότε σταματάνε οι παραταξιακές διαμάχες και πότε ξεκινάει το συνδικαλιστικό κίνημα να ενώνει τον κόσμο γύρω από μια διεκδίκηση. Ήταν ξεκάθαρο και το γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί με το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου ότι οι παραταξιακές διαμάχες για τον Νίκο τον Πετρόπουλο τελείωναν το βράδυ των εκλογών και διαρκούσαν όσο η μέρα των εκλογών. Από την επόμενη, από οποιαδήποτε θέση και αν ήταν, ξεκίναγε μια άλλη μέρα. Δεν είχε παρατάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή την περίοδο που ο Νίκος ήταν πρόεδρος, αλλά και λίγο πιο μπροστά, ήταν πολύ έντονες οι παραταξιακές διαφορές, με το που τελειώναν τα συμβούλια του Εργατικού Κέντρου και έλεγε ο εκάστοτε γραμματέας έτερον θέμα ουδέν,
Η συνέχεια δίνονταν σε μια ταβέρνα, σε ένα ουζερί που εκτός από τις όποιες συνδικαλιστικές διαφορές που τις είχαν αφήσει στο κέντρο, εκεί έβγαινε ο ανθρώπινος παράγοντας του Νίκου και όλων των άλλων και συζητάγαν και λέγαν διάφορα και σχεδιάζαν πώς θα είναι καλύτερη η επόμενη μέρα. Γνωρίζοντας τον όλα αυτά τα χρόνια, ποια θα λέγατε ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του? Καθημερινός αγωνιστής. Ήταν άνθρωπος που κράτησε το κέντρο ανοιχτό. Κράτησε το κέντρο ανοιχτό χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ο Πετρόπουλος να αφήσει κάποιον έξω από τη γνώση ή από τη διεκδίκηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, της προεδρίας του στην επιθεώρηση έστελνε νέους. Είχε στείλει εμένα, είχε στείλει τον Γιώργο τον Μπόζο και άλλους συναδέλφους που ήταν για να αποκτήσουμε εμπειρία. Δηλαδή ο Νίκος δεν ήταν αυτό που λένε καρεκλοκένταυρος, να κρατήσει την καρέκλα και να μην μεταλαμπαδεύσει την όποια γνώση είχε αποκτήσει στον άλλον. Το χαρακτηριστικό του ήταν ένα. Του ζήταγες συμβουλές και σου έδινε. Από μόνος του ήταν φιδωλός. Αλλά μόλις ζήταγες συμβουλή, είτε σαν πρωτοβάθμιο σωματείο εργοστασίου, είτε αργότερα σαν δευτεροβάθμιο, σαν μέλος της διοίκησης, ήταν εύκολο στο να δώσει συμβουλές και όλες, οι περισσότερες ήταν αποτελεσματικές. Κάτι άλλο επίσης που τον χαρακτηρίζει και είμαι σε θέση να το γνωρίζω είναι ότι ο Νίκος, παρόλο που του προτάθηκε, ξέρετε, δεν έφυγε ποτέ από τα συνδικαλιστικά όρια της Κορινθίας. Δηλαδή ο Νίκος είχε την ευκαιρία και θα μπορούσε να έχει ανέβει στην κεντρική διοίκηση της ΓΕΣΕ. Το γνωρίζω και το γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί με τα συνδικαλιστικά του εργατικού κέντρου. Ο Νίκος δεν θέλησε να διαλέξει τον κόσμο της ηγεσίας της ΓΕΣΕ, δεν ήθελε να πάει απάνω. Ήθελε να ασχοληθεί με την Κορινθία. Το μόνο που δραστηριοποιήθηκε πάλι προς το τέλος της προεδρικής του καριέρας ήταν στο Ινστιτούτο, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο του είναι ΓΕΣΕ στην Τρίπολη, ήταν πρόεδρος και τότε μάλιστα ήρθαν και αρκετά προγράμματα στην Κορινθία επανένταξης των ανέργων και της ΒΕΚΑ και της Κορφίλ. Όσες θέσεις υπηρέτησε, είτε στο συνδικαλισμό είτε στην πολιτική του καριέρα, ήταν θέσεις ερετού, ποτέ διορισμένο. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ καλή γνώση του κόσμου και της ανθρωπογεωγραφίας του νομού. Ήξερε πάρα πολύ καλά να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της κοινωνίας. Και περιττό να σας πω ότι ήταν τόσο πολύ συνδεδεμένος με τα συνδικαλιστικά που ο Νίκος ήξερε τα αποτελέσματα των συνδικαλιστικών εκλογών πριν το κλείσιμο της κάλπης. Ήταν άνθρωπος που ήξερε λεπτομέρειες γύρω από τη συνδικαλιστική τακτική και από τους νόμους. Μου είπατε νωρίτερα, μιλώντας πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, ότι είχε και ένα παρατσούκλι που τον λέγατε. Πώς τον λέγατε? Τον λέγαμε Γκρά. Ο Νίκος ήταν ευθύς. Ήταν έμπιστος και συνήθιζε να λέει ότι ο συνδικαλιστής και ο άντρας πρέπει να είναι Γκρά. Τι σήμαινε το Γκρά? Γκρά είναι το παλιό το όπλο, το εμπροστογεμένο που είχαμε, το Γκρά, το μακρύκανο, το ευθύβολο. Έτσι παρομοίαζε τον άντρα. Ο Νίκος έπρεπε να ήταν ευθύς, να μιλάει στα ίσα, ποτέ κάτω από το τραπέζι και στις σχέσεις του ανοιχτός και ξεκάθαρος. Τι περιστατικά θυμάστε από τον ίδιο, από τις παρέες που κάνατε, από τις γιορτές που κάνατε, όπως λέτε, μετά το κλείσιμο των μεγάλων συνεδριάσεων ή και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων με τις έντονες αντιπαραθέσεις? Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι στις συνεδριάσεις με τις έντονες αντιπαραθέσεις δεν κράταγε ποτέ κακία και σε κανέναν. Αλλά βέβαια υπήρχε και ένα επίπεδο, μπορώ να πω, από όλες τις παρατάξεις με την έννοια ότι δεν μπαίναν ποτέ σε προσωπικά χτυπήματα. Ήταν καθαρά και μόνο ιδεολογικά και συνδικαλιστικά όλα τα θέματα που έπεσαν στο τραπέζι. Αυτό που έχει μείνει στη μνήμη μου έτσι χαραγμένα είναι κανένα δυο περιστατικά. Το ένα είναι την ημέρα που έκλεισε η Σωληνουργία. Πρόεδρος ήταν ο Αντώνης ο Ηλίας. Η πρόεδρος, η γραμματέας, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι. Μάλλον γραμματέας πρέπει να ήταν. Με ένα τηλέφωνο κανόνισε ραντεβού
με τον Γιακουμάτο, ήταν τότε υφυπουργός εργασίας ο Γιακουμάτος και ανέβηκε αντιπροσωπεία με επικεφαλής στο Μετρόπουλο να συζητήσουν το θέμα των απολυμένων πλέον συναδέλφων της Ελληνουργίας και κατόρθωσε να βρει μια άκρη να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα και να αφομοιωθούν στο θέμα της ανεργίας. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό του Νίκου είναι ότι στις αρχές της κρίσης και ενώ έχουμε πάρει απόφαση σαν εργατικό κέντρο και έχουμε πάει στην Αθήνα, ήταν τότε που κάναμε τις περίφημες απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα γύρω από τα ασφαλιστικά μας ταμεία και τη μαύρη τρύπα που είχε δημιουργηθεί, τα μαύρα ταμεία, και ήταν της μόδας τα μαύρα μπαλόνια που βγάζαμε στο Σύνταγμα όταν ανεβαίναμε. Κατεβαίνοντας από την Αθήνα λοιπόν, μέσα στο πούλμαν, ο Νίκος περίπου είχε προφητεύσει τι θα επακολουθούσε. Καταβαραθρώνονται τα ταμεία, καταβαραθρώνονται οι εργασιακές σχέσεις και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είχε πει ότι έρχεται επιτροπή για τη χώρα. Είχε πολιτικό ένστικτο και εξ αυτού είχε και συνδικαλιστικό ένστικτο και ξαναλέω ότι επειδή δεν θα μπορέσω να είμαι και αντικειμενικός, γιατί όπως και να το κάνεις με έναν άνθρωπο που εντάξει, ήταν ο μέντορας μας στα συνδικαλιστικά, τώρα μην γελιόμαστε. Και είναι δύσκολο να είσαι αντικειμενικός. Ο Νίκος ήταν αυτό που σας προείπα, ηγέτης παλαιάς κοπής. Όχι μόνο ήξερε να εμπροστάρεις, αλλά ήξερε να προετοιμάσει και τη διάδοχη κατάσταση χωρίς να τσιγκουνεύεται συναισθημάτων. Τι σημαίνει για το εργατικό κίνημα η απώλειά του, και το λέω με την έννοια προφανώς δεν ήταν παρόν τα τελευταία χρόνια δυναμικά, ενεργά, καθημερινά. Ωστόσο, όταν εκλείπουν αυτού του διαμετρήματος άνθρωποι σε κάθε πεδίο, από την πολιτική, από το συνδικαλιστικό κίνημα, από την αυτοδιοίκηση, γενικότερα είναι ένα ζήτημα. Τι νομίζετε ότι θα σημάνει αυτή η απώλεια? Αφήνει κενό. Η απώλεια τέτοιων ανθρώπων και ειδικά σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, αφήνει κενό με την έννοια ότι υπάρχει μια σφραγίδα, υπάρχει ένα αποτύπωμα και το αποτύπωμα αυτό δεν καλύπτεται εύκολα. Είναι δύσκολο να βρεις τη σημερινή εποχή και μια εποχή που απαξιώνεται ο συνδικαλισμός και εδώ είναι πολλαπλό το βάρος που πέφτει σε εμάς που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε συνδικαλιστές, γιατί μοιραία και αυτόματα θα συγκριθούμε με συνδικαλιστές του Βεληνικούς, του Νίκου του Πετρόπουλου, του Θόδωρα του Χριστοφιλόπουλου, του Τάκη του Αλογιστιώτη, του Αντώνη του Ηλία, γιατί όπως και να το κάνεις, μπορεί κάποιος να συμφωνούσε ή να διαφωνούσε με τις ιδεολογικές τους τοποθετήσεις, αλλά οι άνθρωποι ήταν λάτρες αυτό που κάναν. Πίστευαν και το υπηρετούσαν. Με λάθη, αλλά το υπηρετούσαν και δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι λιποψύχησαν ή ότι τα παράτησαν. Ίσα-ίσα που τους κατηγορούν για υπερβάλλοντα ζήλο. Αφήνει κενό. Η απουσία του Νίκου του Πετρόπουλου αφήνει κενό. Μάλιστα. Κύριε Κατεμή, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Καλά. Σε αυτή τη δύσκολη μέρα, όπως είπαμε, εγώ και για εσάς ευχαριστώ προσωπικά και για το συνδικαλιστικό κίνημα στην Κορινθία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.